Στο χωριό Άγιος Γεώργιος Γρεβενών βρέθηκε το πρωί της 5ης 9 Νοεμβρίου η κάμερα του Φλας. Εκεί, στο κεντρικό καφενείο της κοινότητας, συναντήσαμε μια παρέα κατοίκων, οι οποίοι μας μίλησαν για το σοβαρό ζήτημα της θέρμανσης, καθώς ο χειμώνας ήδη ξεκίνησε. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών. Εδώ πέρα, τι θα κάνετε με το θέμα της θέρμανσης φέτος? Ακριβώς, με την μεγάλο ξύλα θα κάψουμε πολιτικά ή θα βάλουμε μπέλεξ. Είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο. Δύσκολα για έναν συνταξιούχο το ΟΓΑ με τόσα λεφτά δεν μπορεί να τα βάλει με πετρέλαιο. Το πετρέλαιο δηλαδή πότε το χρησιμοποιήσατε τελευταία φορά? Τελευταία του Μάιου μήνα. Πέρσι δηλαδή βάλατε πετρέλαιο. Φέτος όχι. Φέτος δεν βάλαμε ακόμα, δεν βάλαμε ακόμα. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Πώς θα βάλουμε, άμα δεν έχει λεφτά, μπορεί να πάρει πετρέλαιο. Είναι και ακριβό. Είναι και ακριβό. Το κυριότερο που είναι ακριβό, είναι πολύ ακριβό. Τώρα είπε ότι θα βάλει κι άλλη αύξηση, σαν να λέει δεν θα βάλει καθόλου πετρέλαιο. Τα Γρεβενά έχουν έναν βουλευτή, τι θέλετε να του πείτε? Να του πούμε να κοιτάξει πρώτα την Ήπειρο, πώς είναι η Ήπειρο, πώς εργάζεται και πώς δουλεύει και πώς ζει και τίποτα άλλο να μην το πείτε. Η θέρμανση, εγώ έχω 3 χρόνια δεν βάζω πετρέλαιο. 3 χρόνια, πράγματι, σταμάτησα τα άλλα, χάλασαν και τα καλοριφέρα όλα, έσπασαν. Και πώς αισθάνεσαι? Τα ξύλα. Όπου και έχω βάζουμε ξύλα, άμα δεν έχω λίγο λιγότερη φωτιά. Η ώρα 8 στο κρεβάτι, για να ζεστάσουμε, να μην σβήσει σώμα και μετά κρυώνουμε. Αυτά. Είναι ακριβά τα ξύλα? Τα ξύλα. Ακρίβηναν και αυτά δηλαδή? Ακρίβηναν μένα, αλλά ακόμα κόβουμε από το δάσος που μας δίνουν άδεια. Άμα είναι μια αγορά και αυτά θα τα έχουμε του δελτίου. Δεν θα παίρνουμε και θα λέμε ας ανάβει σώμα του μεσημέρι. Θα φεύγουμε από το σπίτι που λέω, πάμε στο καφενείο, να χαμηλώσει η ζέστα. Έτσι θα πάει. Τα Γρεβενά έχουν ένα βουλευτή, τι θέλετε να του πείτε? Τι να τον πούμε. Να τον πούμε να κοιτάξει τον κόσμο λίγο, γιατί όταν είναι για τον ψήφο, όλοι υπόσχονται. Όταν τελειώνει η εκλογή, δεν τον είδα. Αν και τον ψήφισα. Το λέω φανερά εγώ. Ας ξέρουν ότι τον ψήφισα πολύ και εδώ στο χωριό. Αλλά δεν τον είδα άλλο. Από τις εκλογές και μετά, αν τον είδε, εσύ τον βλέπεις, εγώ δεν τον είδα. Και τώρα και έχω ξύλα. Τα πράγματα στο χωριό, τα χωριά πάντα είναι δύσκολα. Δύσκολα λέγοντας, τα φέρνουν δύσκολα ο κόσμος πέρα. Και έτσι ερήμωσαν τα χωριά με τα πολιτικά σχέδια που κάνουν αυτοί και μας τυρανάν. Γενικά λέω τώρα. Τι θες να πεις στον τοπικό βουλευτή? Ένα βουλευτή έχω τα Γρεβενά, τι θέλεις να τους πεις? Δεν θέλω να τον δω. Γιατί? Είναι όλοι, τι να σου πω ρε παιδί μου. Όλοι για την πάρτη τους είναι. Άλλα τάζουν και άλλα λένε. Δεν είναι μόνο πρόβλημα του Αγιώργη ή των Γρεβενών. Η θέρμανση λέμε τώρα. Η θέρμανση γενικά έπρεπε να είναι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Λάρισα και πάνω, έπρεπε να έχει 60 με 65 λεπτά το πετρέλαιο. Τελείωσε. Μπορούν να βρουν και τον τρόπο και τον χρόνο και τα λεφτά. Αυτοί σήμερα ξέρουν τον καθένα περίπου, τουλάχιστον στις αγροτικές περιοχές, τα εισοδήματα. 65 λεπτά και ούτε λεπτό παραπάνω. Από αυτά τα πλεονάσματα που λένε ότι έχουν και λοιπά, μπορούσαν να διαθέσουν ένα ποσό για τη θέρμανση. Υπάρχει κόσμος ηλικιωμένος. 75, 80, 85 που πρέπει να, πραγματικά να ζήσουν. Ένα γιατρό περιμένουμε να έρθει κάποιες μέρες να γράψουν 5 φάρμακα και τρομάζουμε να το δούμε. Τι να πούμε τώρα, τι βουλευτές και τι παραμύθια και τι. Και εγώ ψήφισα το ΣΥΡΙΖΑ, το συγκεκριμένο. Άλλο να είναι καλό παιδί, άλλο να έχει καλές προθέσεις και άλλο να θέλει να παλέψει για ορισμένα ζητήματα. Ο χειμώνας στα Γρεβενά, Κοζάνη, Φλόρινα κλπ. Είναι 5,5 με 6 μήνες και μιλάμε για βαρύ χειμώνα. Για όνομα του Θεού, είπαμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. 60 με 65 λεπτά το πετρέλαιο. Υπάρχει τρόπος να βρουν και τα λεφτά και το χρόνο να το κάνουν.